Με την ομόφωνη απόφαση ποτέ την Κυριακή, έληξε η συνάντηση φορέων και συλλόγων της Ζακύνθου, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά, με θέμα το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής. Παρόλο που το νησί δεν περιλαμβάνεται σε ζώνη πιλωτικής εφαρμογής του μέτρου ανοίγματος όλες τις Κυριακές, όπως συμβαίνει με άλλα τουριστικά νησιά, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι αποφάσισαν ότι με κανένα τρόπο δεν θα συμβάλλουν στην κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων. Εμείς κάνουμε αυτή τη συνάντηση ακριβώς για αυτό το λόγο, να συναποφασίσουμε οι φορείς αλλά και η περιφέρεια με ποιο τρόπο θα αντικρούσουμε αυτό που έρχεται όλες οι Κυριακές ανοιχτές όλα τα καταστήματα. Βλέπετε ότι όλη η Ελλάδα αντιστέκεται με όποιον τρόπο μπορεί. Νομίζω ότι και εμείς εδώ θα κάνουμε μια πολύ επικοδομητική και χρήσιμη συζήτηση για τη Ζάκυνθο και το μέλλον της. Έτσι κιόλας έχουμε αποφασίσει εδώ και αρκετούς μήνες που είχε ξεκινήσει το θέμα και σιγά σιγά έρχεται με τρόπο πλάγιο για να καταλύσει και τα εργασιακά θέματα και ζητήματα και νομοθετήματα. Οτιδήποτε εργασιακό θα καταλυθεί με αυτή την απόφαση. Απόλυτη ταύτιση με τη θέση του επιμελητηρίου εμφανίζει και ο Εμπορικός Σύλλογος της Ζακύνθου. Η θέση του Εμπορικού Σύλλογου είναι πάγια. Έχουμε πει ποτέ την Κυριακή. Δεν συμφωνούμε ακόμα και με τις 7 που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί η πλειοψηφία των καταστημάτων το τηρεί και δεν ανοίγει και τις 7 Κυριακές. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρόλο που ανήκουν σε αλυσίδες καταστημάτων, Ζακυνθινή βέβαια ή και μη Ζακυνθινή που είναι αλυσίδες καταστημάτων, σεβαστήκανε και δεν ανοίξανε την Κυριακή αυτή εκτός ενός καταστήματος που δεν είναι και ελληνικό συμφερόντων. Για προσπάθεια κατάργησης θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων όπως η Κυριακή Αργία, μιλά το Εργατικό Κέντρο και ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Είναι ένα μέτρο το οποίο, ναι, μεν λένε ότι εφαρμόζεται πιλωτικά, όμως είναι μία μεθόδευση η οποία έρχεται σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν αποφάσεις ήδη από το 1997 που και η Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει υπογράψει για απελευθέρωση του ωραρίου εργασίας. Που σημαίνει ότι άφηναν ανοιχτές τις πόρτες και πολύ περισσότερο σήμερα με τα νομοθετήματα για λειτουργία όλων των ημερών. Είμαστε αντίθετοι. Αυτό που λέμε είναι ότι η Κυριακή πρέπει να είναι αργία, να μην εφαρμοστεί. Άλλωστε, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα ωφελήσει στο σύνολο τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και του νησιού μας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, το μέτωπο επιχειρηματιών και εργαζομένων είναι ενωμένο και λέει ένα ηχηρό όχι στο άνοιγμα των καταστημάτων οποιαδήποτε Κυριακή του χρόνου.